Κιάψα για τελευταίο ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο αν και δεν είναι της δικιάς μας αρμοδιότητας, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί λύνει ένα χρόνιο πρόβλημα σε μια περιοχή η οποία είναι πραγματικά παραγωγική περιοχή. Και προβληματική, αλλά και παραγωγική και όμορφη. Είναι η περιοχή της Βασκίνας. Η Βασκίνα είναι ένα οροπέδιο, για όσους δεν ξέρουν, πάνω από το Λεωνίδιο, στο οποίο εκεί υπάρχουν αρκετοί κτηνοτρόφοι με πάνω από 10.000 ζώα, οι οποίοι προσφέρουν πάρα πολλά στην τοπική οικονομία και στην ελληνική οικονομία κατά επέκταση. Εκείνος ο τόπος είχε πάρα πολλά προβλήματα. Όπως ο δρόμος που και εμείς βοηθήσαμε να γίνουν κάποια κομμάτια. Και το μεγάλο πρόβλημα ήταν η υδροδότηση. Δεν έχουν νερό. Οι προσπάθειές μας από την αρχή και μετά και του Περιφερειάρχη ήταν μεγάλες για να βρούμε τρόπο να βρούμε νερό στην περιοχή. Γιατί πρέπει να στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αν μας βγάλουν από την κρίση κάποιοι, θα μας βγάλουν αυτοί που παράγουν και πρέπει να τους στηρίζουμε όσο μπορούμε. Κάναμε προσπάθειες, κάναμε γεωτρήσεις, απέτυχαν όλες οι γεωτρήσεις. Μετά σκεφτήκαμε άλλες λύσεις, βιτιοφόρων κλπ. Και τελικά βρήκαμε μία λύση από μία γεώτρηση, η οποία υπάρχει στην περιοχή του Πραστού, στη Βόρεια Κοινωρία, την οποία θα εκμεταλλευτούμε, θα πάρει και ο Πραστός νερό και η Βασκίνα. Και στο τελευταίο λοιπόν Περιφερειακό Συμβούλιο εντάξαμε 545.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για να γίνει το έργο αυτό της ίδρυυσης Βασκίνας, που όπως είπα το θεωρώ ένα από τα σημαντικότερα έργα. Και μάλιστα θυμήθηκα τώρα όταν κάποτε πήγα στη Βασκίνα πριν 4 χρόνια και είπα ότι θα ξανάρθω εδώ όταν μπει νερό. Κάποιοι έτσι γεροντότεροι χλέβασαν και γέλασαν έτσι ειρωνικά και δεν το έχουν πει πολύ αυτό το πράγμα. Και τελικά είμαστε τώρα στην ευχάριστη θέση να λέμε ότι πραγματικά η Βασκίνα σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχει τρεχούμενο νερό για να λύσουν εκεί το μεγάλο πρόβλημα που είχαν τις λειψιδρίες.